να ψάξει ο Δήμος τις ευθύνες του σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στη Ζάκυνθο, που απαγορεύει την επέκταση και λειτουργία του χιτά στο σκοπό και για μελλοντική χρήση με τη μορφή χιτή, ζητά ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βαγγέλης Αρβανιτάκης, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να βάλεται η περιφέρεια για την απόφασή της σε σχέση με το Λίβα. Τόνισε επίσης την ανάγκη να προχωρήσει αρχικά η ολοκληρωμένη διαχείριση πριν από οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τη χωροθέτηση του χιτή. Εντελώς αποκαρδιωτική, ιδιαίτερα για το νησί μας, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη ήττα στον τομέα της ένταξης έργων, αναφέρει στο σημερινό της Φίλιο ημέρα της Ζάκυνθος στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Όπως τονίζει η εφημερίδα, το μαύρο μας το χάλι καταδεικνύει η δήλωση του υπευθύνου της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ κυρίου Οικονόμου, ότι ο δρόμος Ξύγκια Αλικές και η οδική ασφάλεια έπρεπε ήδη να έχουν απενταχθεί, δεδομένου ότι εντάχθηκαν πριν από 2 χρόνια και δεν έγινε καμία προσπάθεια για να οριμάσουν, δηλαδή να δημοπρατηθούν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται χαριστικά στο πρόγραμμα, διότι δεν υπάρχει άλλο έργο έτοιμο να ενταχθεί. Αυξημένα μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων από τις δασικές πυρκαγιές λαμβάνει η πυροσβεστική υπηρεσία, αφού ήδη βρίσκεται σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος που ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σε αυτό το διάστημα απαγορεύεται το άναμα φωτιάς χωρίς άδεια από την πυροσβεστική, που συστήνει παράλληλα μέτρα προστασίας και στους πολίτες. Επίσης, η υπηρεσία ενισχύθηκε με 57 άτομα εποχικό προσωπικό. Μέτρα για την προστασία του δάσου της Μπόχαλης και του Κάστρου από οποιονδήποτε κίνδυνο συζήτησε ο πρόεδρος της περιοχής Μπάμπης Ακτύπης με τον διοικητή της πυροσβεστικής Βασίλη Μαρθεόπουλο. Προτεραιότητα αποκτά η λειτουργία του αντιπυρικού μηχανισμού στο Κάστρο που παραμένει ανενεργός, αλλά και η φύλαξη της περιοχής με τα απαραίτητα άτομα και οχήματα. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέμα της μεταφοράς της πολεοδομίας στο Βανάτο, περιμένει να έχει στα χέρια της η διοίκηση του ΤΕΕ προκειμένου να προχωρήσει σε νομικά μέτρα κατά του Δήμου. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη πρέπει να θεωρείται σίγουρη σύμφωνα με το ΤΕΕ, που επιμένει στη λειτουργία της υπηρεσίας στην πόλη. Την αντίδραση του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, Ναπολέοντα Μαραβέγια, προκάλεσε η ενέργεια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Καλογιάννη να θέσει θέμα στη Βουλή για τα 180.000 ευρώ που θα πληρώσει η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος για μια τριετία, προκειμένου να στεγάσει λειτουργικές της ανάγκες στην Αθήνα. Ο κ. Μαραβέγιας έκανε λόγο για ακύρωση των προσπαθειών της διοίκησης του ΤΕΗ να αναπτύξει τις δράσεις του Ιδρύματος. Τον απολογισμό των μέχρι και σήμερα πεπραγμένων της προχώρησε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, τα μέλη της οποίας τόνισαν ότι παράχθηκε σημαντικό έργο, έχοντας πάντα ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρότυπων, οργανωτικών, διοικητικών και διαχειριστικών μεθόδων. Προβλήματα με την καθαριότητα αντιμετωπίζει η Μπόχαλη, αφού, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, Μπάμπης Ακτύπης, παρά την προσπάθεια που έγινε για να καθαριστεί η περιοχή, κάποιοι επιμένουν στην ανεξέλεκτη ρήψη των απορριμμάτων τους. Σύμφωνα με τον κύριο Ακτύπη, η κατάσταση που δημιουργεί πολλά προβλήματα όχι μόνο για την Μπόχαλη, αλλά συνολικά για τη Ζάκυνθο. Στην αναβίωση της γιόστρας του Αγίου Γεωργίου ή αλλιώς της Λαϊκής Γιόστρας, που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στην πόλη της Ζακύνθου ως το 1953, θα προχωρήσει και φέτος το Σωματείο Γιόστρα της Ζάντε με τριήμερες εκδηλώσεις από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Ήδη αρκετοί Ζακυνθινοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις της γιόστρας, ενώ και η προετοιμασία του Σωματείου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.